Είχα κλείσει το μικρόφωνο. Γεια σας! Τι κάνετε, πώς μου είστε, εγώ είμαι καλά! Επέστρεψα με ένα βίντεο που ίσως είχε στοιχειώσει τα όνειρά σας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το νούμερο ένα βίντεο μου σε προβολές, 1 εκατομμύριο views οριακά, που στέλνω μηνύματα στο Instagram σε 100 διάσημους. Από την ώρα και τη στιγμή που το έκανα, 2 χρόνια πριν, μου ζητάτε δεύτερο part. Στο σημερινό βίντεο, λοιπόν, θα φλερτάρω, θα την πέσω, θα τρολάρω, θα πω τη γνώμη μου κάτω από φωτογραφία διασήμων Ελλήνων στο Instagram. Σκεφτείτε να ψάχνω 50 Έλληνες celebrity. Υπάρχουν? Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, γιατί αν συνεχίσω έτσι, αυτό το βίντεο θα έχει διάρκεια 4,5 ώρες. Λέω να ξεκινήσουμε με μια κοπέλα. Θα ξεκινήσουμε με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Α, η τελευταία της φωτογραφία, πολύ ωραία. Σε αυτήν θα σχολιάσω και θα της πω. Πώς να φλερτάρω την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τι να της πω. Είσαι too hot to handle, παντρέψουμε. Αμφιβάλλω αν θα μου απαντήσει. Είναι και σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Βασάλη. Δεν θέλω να είμαι το τρίτο πρόσωπο, αλλά θα είμαι. Γι' αυτό θα πάω τώρα και στον Κωνσταντίνο Βασάλο. Έχει ανεβάσει αυτή την ωραιότατη φωτογραφία σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Να του σχολιάσω τώρα σε αυτή τη φωτογραφία. Αν πνιγώ στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, θα μου κάνεις CPR. Okay, με αυτό το βίντεο θα γίνω cancel. Χίλια συγγνώμη στο ζεύγος που μπήκα ανάμεσά τους. Τι να κάνω, δεν άντεξα. Ελπίζω να μην μου απαντήσει κανένας από τους δύο. Επόμενος είναι ο Νίκος Κοκλώνης πάνω στο σκάφος του, στον οποίο θα σχολιάσω. Γεια σου, θείε. Πότε θα με πας βόλτα με το γιότ? Δεν νομίζω ότι θα μου απαντήσει, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Δεν ξέρω προσωπικά ποια είναι η ελπίδα, της εύχομαι όμως rest in peace. Επόμενος είναι ο Χρήστος Μάστορας που με αυτό το δολοφονικό βλέμμα θέλω να του πω. Χρήστο, μου μίλησες στα VMA και ήθελες να σου κάνω αέρα. True είναι αυτό. Ισχύει ακόμα η πρόταση? Θεωρείτε ότι θα με μπλοκάρουν με αυτά τα μηνύματα όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Τέλος πάντων. Επόμενη είναι η Φουρέιρα, έτσι να πάρω μια ανάσα, γιατί έχω την οικειότητα μαζί με την Ελένη να τη σχολιάσω οτιδήποτε θέλω. Για παράδειγμα, εδώ που δροσίζεται στην πισίνα, μπορώ να τη σχολιάσω. Μετά από αυτό, χρειάζομαι κι εγώ πισίνα για να δροσιστώ. Αναπαράσταση των emoji ήταν αυτή. Σας ορκίζομαι, πίνω απλά καφέ, γιατί είναι πρωί. Επόμενη άτυχη, επειδή θα βρίσκεται σε αυτό το βίντεο, είναι η Μαρίνα Σάτι, την οποία λατρεύω. Έχω πορωθεί με το καινούριο της CD, τη Γένα. Άρα θα της πω κάτι απλό και περιεκτικό. Μάμι, Γένα, γέννησε εμένα, μαμά μου. Καταλάβατε? Είμαι σίγουρος ότι ούτε η Μαρίνα κατάλαβε τι εννοώ. Πάμε στον επόμενο. Και μιας και μιλάμε για μαμά, πάμε στην πραγματική μου μαμά να της πάω να τη σχολιάσω. Την Ελένη Μενεγάκη. Α, πολύ όμορφη έχει βγει εδώ η μαμά μου, οπότε θα της πω. Μαμά, κούκλα βγήκες. Ποιο είναι το νουμεράκι στο κραγιόν? Έχω ελπίδες να μου απαντήσει. Μάλλον όχι. Επόμενη είναι η Κόνη Μεταξά, η οποία παντρεύτηκε κιόλας, να ζήσει η κοπέλα. Δεν με κάλεσε όμως στο γάμο, οπότε θα της πω. Να ζήσετε, Κόνη μου. Αλλά γιατί δεν ήμουν καλεσμένος? Όχι, sorry, αλλά πρέπει να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δηλαδή, τώρα. Επειδή γενικά στα βίντεο μου έχει πέσει πάρα πολύ το αντρικό κοινό, τώρα θα μιλήσουμε για μπάλα. Όχι, το εννοώ. Θα πάω και θα σχολιάσω στο Τζιμίκα, στο οποίο την τελευταία φωτογραφία θα πάω και θα σχολιάσω το εξής. Θες να γίνουμε φίλοι? Να έρχομαι τσάμπα στους αγώνες της Λίβερπουλ? Σίγουρα δεν θα μου απαντήσει, αλλά όποιος δεν τόλμησε, αυτός μόνο έχασε. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στην μπαλίτσα. Θα πάμε στο Μπακασέτα. Είναι το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Οπότε θα του πούμε. Τι μπορώ να του πω και να μην γίνω cancel? Ωραία, θα του πω. Τάσο, είσαι ο καλύτερος. Πάμε για ποτάρες. Τα αρχίδια μου θα πάρω, αλλά δεν ήξερα τι άλλο να του πω. Δεν ξέρω τα κοινά μας. Ξέρω απλά ότι παίζει σε τουρκική ομάδα και στην Εθνική Ελλάδα. Αλλά και πάλι θέλω να γίνουμε φίλοι. Αν θέλεις, Τάσο, στείλε μου. Κίνηση απελπισία θα χαρακτηριστεί από πολλούς, αλλά επόμενη υπερτυχερή αυτού του βίντεο είναι η Μέρη Σινατσάκη, που τη γνωρίζω, άρα έχω και εδώ την οικειότητα. Θα τη σχολιάσω. Σοκ. Ελληνίδα θεά. Μέρη, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, θέλω να μου πεις αν έπιασε το φλερτ μου. Και μιας και είμαστε στη Μέρη Σινατσάκη, πάμε και στην κολλητή της. Ξέρω, δεν είναι ωραία πράγματα να τα κάνω αυτά, να πηγαίνω στην κολλητή της κοπέλας που φλερτάρω, αλλά θα το κάνω για να έχω ανοιχτές 2 πόρτες. Αν δεν με θέλει η Μέρη, μήπως με θέλει η Ντορέτα. Και θα πάω και θα σχολιάσω στην Ντορέτα, λοιπόν, σε αυτή την καλοκαιρινή και πανέμορφη φωτογραφία της. Πόσο hot. Αν γυριζόταν ταινία με τους θεούς του Ολύμπου, θα ήσουν η θεά Αθηνά. Ελπίζω οι φίλες μεταξύ τους να μην σχολιάσουν τα μηνύματα που έγραψα κάτω από τις φωτογραφίες τους, γιατί θα καταλάβουν ότι είπα και τις 2 θεές του Ολύμπου. Βέβαια, με την Ντορέτα ήμουν πιο συγκεκριμένος, είπα ότι θα ήταν η θεά Αθηνά, η Μέρη μπορεί να ήταν η θεά Άρτεμις, φαντάζομαι με ένα τόξο και ένα ελάφι. Έκανα πολύ καλό φλερτ.
Θυμίζομαι άλλωστε για τις ικανότητες, το φλερ. Επόμενος είναι ο Ηλίας Ψινάκης. Δεν ξέρω με ποιο κριτήριο το επέλεξα να είναι ο επόμενος ο Ηλίας Ψινάκης, αλλά θα είναι. Ιδανικά θα ήθελα να πω στον Ηλία Ψινάκη να με υιοθετήσει για να μπορώ να μένω στη γιγαντιά βίλα του. Έστω να μπορώ να αγοράσω ένα σπίτι στη Μύκονο. Αν με υιοθετήσει ο Ηλίας Ψινάκης, σίγουρα θα μπορέσω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Δεν θα του πω να με υιοθετήσει έστω και ως σκύλο του, γιατί έχει ήδη σκύλο. Θα του πω όμως, Κυριλία μου, είμαι μεγάλος φαν σας. Αν με καλέσετε στο γυροκομείο σας, έτσι λένε την εκπομπή του στο YouTube, θα σας μάθω πώς να είστε σωστός YouTuber. Του το ρίχνω και καλά ότι θέλω να με καλέσει την εκπομπή για να πιάσω φιλίες και να είμαι κάθε σοκού στη βίλα του. Πισίνα, αράζω, ηλιοθεραπεία και να σκέφτομαι ότι είμαι η Τζούλια Αλεξανδράτου, γιατί εκεί γυρίστηκε το στόχος είναι τα λεφτά. Και θα περπατάω στην πισίνα και θα σκέφτομαι στόχος είναι τα λεφτά. Όντας φίλος του Ηλία Ψινάκη. Στην Ιωάννα Τούνη θέλω να σχολιάσω. Επειδή είδα ότι κάνει ένα giveaway με 80 iPhone οριακά δίνει δίπλα στην πισίνα και θέλω να της πω ότι πρόσεξε βρε Ιωάννα μου με τα κινητά στην πισίνα. Αγχώνομαι ότι θα πέσουν μέσα. Ας είναι αδιάβροχα. Έτσι σαν γείτονας που ενδιαφέρομαι για τη γειτόνισά μου. Γιατί στην εποχή που ζούμε κανείς δεν ενδιαφέρεται για το γείτονα. Πεθαίνει ο γείτονας, χέστηκα. Δεν το εννοούσα έτσι ακριβώς. Αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Πρέπει να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο, δίπλα στο συμπολίτη μας. Εγώ δίπλα στη συμπολίτησά μου, το πλευρό της Ιωάννας Τούνη. Να τη συμβουλέψω κάτι που μπορεί να μην το σκέφτηκε ότι μπορεί να βραχούν τα κινητά για να χαλάσουν. Και μετά πώς θα κάνει το giveaway της Ιωάννα Τούνη μου. Να είναι καλά και αυτή η χρυσοχέρα η κοπέλα σαν τον Άγιο Βασίλειο. Μοιράζει δώρα. Επόμενη είναι η Κατερίνα Καινούργη, ή αλλιώς Κατιέν. Η οποία στην τελευταία της φωτογραφία κάθεται στο μπάνιο και βάζει κρέμα. Αλλά τη μυρίζει και λίγο. Οπότε θέλω να τη ρωτήσω τι μυρωδιά έχει η κρέμα, γιατί τη βλέπω να την απολαμβάνει. Επόμενος θα είναι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και μπορείτε να καταλάβετε σε αυτό το σημείο ότι έχω σπάσει το μυαλό μου να σκεφτώ Έλληνα celebrities, οπότε δεν υπάρχει καμία συνοχή από άτομο σε άτομο. Στο Χριστόφορο Παπακαλιάτη θα σχολιάσω ότι γεια σου Χριστόφορε, αν θες σενάριο για επόμενη δραματική σειρά σου, μπορώ να σου μιλήσω για τα ερωτικά μου. Βγαίνουν σίγουρα 12 σεζόν. Ελπίζω να μου απαντήσει και να κάνουμε έτσι ένα από κοινού σενάριο. Είναι σίγουρα πολύ δραματική αυτή η σειρά. Να μου απαντήσεις Χριστόφορε, γιατί αν δεν μου απαντήσεις θα πάω στο λάνθιμο. Δεν γίνεται να αφήσουμε τέτοιο διαμαντάκι ανεκμετάλλευτο. Επόμενη που θέλω να τη σχολιάσω και να μου απαντήσει και να τα πούμε γενικότερα είναι η Olympia of Greece. Μπορεί να μην την ξέρετε, αλλά είναι η εγγονή του τέως βασιλιά, του τελευταίου βασιλιά που είχαμε στην Ελλάδα. Αν και δεν είμαι φιλοβασιλικός, οφείλω να σας πω ότι αν είχαμε ακόμα βασιλεία στην Ελλάδα ή βασιλευωμένη δημοκρατία όπως η Αγγλία, μπορεί να ήταν η επόμενή μας βασίλισσα, η Ολυμπία. Οπότε θα τη σχολιάσω. Γεια σου, σχεδόν πριγκίπισσα της Ελλάδας. Μπορούμε να παντρευτούμε για να γίνω ο σχεδόν πρίγκιπας της Ελλάδος. Ένα ευχαριστώ δεν της είπα στο τέλος, αλλά θα το καταλάβει από τα συμφραζόμενα ότι την ευχαριστώ. Για να δούμε, περνάει η ώρα, θα μου απαντήσει κανείς. Επόμενη είναι η Δανάη Μπάρκα, η οποία μόλις ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία λέει ένα λουλούδι, ένα όμορφο πορτοκαλί φόρεμα και έτοιμη για το καλοκαίρι μου. Εδώ δεν πρέπει να τη σχολιάσω. Εσύ είσαι το λουλούδι, Δανάη μου. Ελπίζω να μην με ρωτήσει ποιο λουλούδι, γιατί δεν τα πηγαίνουν πολύ καλά με τα φυτά. Είχα πάρει γύρω στα 20, έχουν πεθάνει όλα. Οπότε τα απαρνήθηκα. Δεν ξέρω καν κάτι άλλο εκτός από τη Μαργαρίτα. Επόμενη θα ήταν η Λένα Ζευγαρά, αλλά μόλις ανακάλυψα ότι δεν αφήνει να σχολιάσεις κάτω από τις φωτογραφίες της. Έλα ρε Σιλένα. Ωραία, βρήκα άλλο τρόπο. Θα τη στείλω με DM τη φωτογραφία της και θα της πω: είσαι η ντέπη πουρετού της καρδιάς μου. Ελπίζω να μην το πάρεις αβρισιά, γιατί εγώ το εννοώ με πάρα πολύ καλό τρόπο. Αμάρτησε μαζί μου και έλα, 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 έλα. Με μία φράση μπορεί να με μισήσουν δύο άνθρωποι, και η Λένα Ζευγαρά και η Ντέπη. Ο Ανδρέας Γεωργίου ανέβασε μία φωτογραφία που δείχνει ότι χορεύει σε ένα live του X Factor. Οπότε θέλω να του σχολιάσω, και το εννοώ μέσα από την καρδιά μου, ότι είναι γεννημένος χορευτής και ότι στο επόμενο live του X Factor θέλω 15 λεπτό dance break, έτσι να τον απολαύσουμε στις κολοτούμπες του. Επόμενος είναι ο Σάκης Δανημανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα είναι μαζί στη φωτογραφία και τα δύο μωρά τους κάνουν όλοι μαζί ηλιοθεραπεία στη Μύκονο. Οπότε θα τους πω, θέλετε να με υιοθετήσετε. Γιατί το budget μου δεν φτάνει για πρώτη σειρά ξαπλώστρα Μύκονο. Ενώ αν είναι ο πατέρας μου ο Τανιμανίδης θα είναι τσάμπα. Επόμενη θα είναι η Χαρούλα Αλεξίου. Μαλάκα, πρέπει να πάω στην κόλαση. Η οποία ανέβασε σε μια παραλία με το σκυλάκι της. Πολύ γλυκιά, πολύ όμορφη. Αλλά δεν γίνεται. Κάθε φορά που τη βλέπω, σκέφτομαι το Παναγιά μου, σβήσε τις φωτιές. Οπότε θέλω να τη σχολιάσω. Παναγιά μου, σβήσε τις φωτιές. Παναγιά μου, μην ανάψεις φέτος φωτιές.
Ελπίζω να το βρει αστείο και να μην μου κάνει μπλοκ. Επόμενος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τον οποίο δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα άλλο πέρα από το μπαμπά. Με πολύ κοιτάς, Κωνσταντίνε, γιατί γίνομαι και ρομαντικός εγώ. Η επόμενη κυρία μπορεί να μην είναι Ελληνίδα, αλλά βγήκε στην αρχική μου και θέλω να της πω πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα της τα πω όλα, θα της πω απλά μακάρι να ήμουν ένα μικρό ψαράκι και να πλατσουρίζαμε παρέα στα ριχά. Λέτε να μου απαντήσει, έχω ελπίδες. Η επόμενη είναι η Φέη Σκορδά, η οποία ανέβασε μια φωτογραφία ακριβώς απ' έξω από το φούρνο της γειτονιάς της. Οπότε θα της πω, ρε εσύ Φέη, πάρε μου μια μπουγάτσα και ένα νεράκι από το φούρνο, μιας και είσαι εκεί. Εντάξει, μπορεί να μην μου απαντήσει στο σχόλιο, αλλά θέλω τουλάχιστον να μου φέρει την μπουγάτσα μου. Μετά έλεγα να στείλω στην Άμι Γιάμι, αλλά δεν ξέρω, θεωρείται celebrity η Άμι Γιάμι. Ξέρω ότι ήταν ηθοποιός. Έχει υπάρξει παρουσιάστρια και με τεράστια επιτυχία επαγγελματίας παίκτρια reality. Άρα είναι σαν να μου λες ότι θεωρείς ότι εγώ σε έκλεψα. Άρα ας πούμε ότι είναι Ελληνίδα celebrity. Τέλος πάντων, θα πάω στη φωτογραφία της από το σαφάρι και θα τη σχολιάσω. Μακάρι να ήμουν λιοντάρι, να σε δάγκωνα. Νιάρρ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 rr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 
πανέμορφη εδώ η Ευαγγελία. Επειδή είναι Ελληνοαμερικανίδα και μένει στην Αμερική, θα τη σχολιάσω ότι είναι κούκλα και να με παντρευτεί για να πάρω την αμερικανική υπηκότητα. Σ' αγαπώ, Ευαγγελία. Σ' αγαπώ. Ευαγγελία, σ' αγαπώ. Αμερικανική υπηκότητα. Σε μένα. Thank you. Επόμενος είναι ο FY, στον οποίο θέλω να σχολιάσω με πολύ αγάπη και σαν γείτονας πάλι που σκέφτομαι τον διπλανό μου και θέλω το καλό του. Αυτό μπορώ να λέω όταν κράζω κάποιον, ότι θέλω το καλό του, άρα του κάνω επικοδομητική κριτική. Ή κάποιο σχόλιο για να βοηθήσω στην εξέλιξη της ζωής του. Έτσι ακριβώς και στον FY θα πω ότι πρέπει να περάσει ένα silver, γιατί έχει κυτρινίσει λίγο το μαλλί. Έτσι, κομμωτηριακή συμβουλή από εμένα που έχω υπάρξει Donald Trump, έχω βάψει τα μαλλιά μου κατά κίτρινα και μετά τα κάνα κατάλευκα. Ξέρω το καλοκαίρι είναι δύσκολο, FY, και τρινίζει το μαλλί. Ειδικά αν κάνει πάρτι στο νησί, με λίγο θάλασσα, λίγο πισίνα, ήλιο. Βρεφάζει silver. Και μια και είμαστε στου τράπερ, είπα να κάνω κάτι επικίνδυνο. Ζω επικίνδυνα. Του οποίου διάλεξα από όλο το προφίλ τυχαία αυτή τη φωτογραφία. Έτσι έτυχε, έπεσα πάνω της τυχαία. Και θέλω πάρα πολλά πράγματα να του σχολιάσω. Πρέπει πρώτα να πάρω την άδειά του, οπότε θα του πω να σχολιάσω αυτό που θέλω ή θα φάω ξύλο. Triggering. Επειδή και εγώ φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα, όφυλα να ρωτήσω πρώτα. Στην οποία θέλω να σχολιάσω ότι μοιάζει με αρχαία Ελληνίδα. Θέλω επιστροφή στο καινούργιο James Bond ως Ελληνίδα αρχιέρια που πήγε και έκλεψε την Ολυμπιακή φλόγα και την κυνηγάει ο James Bond. Ολόκληρο σενάριο της έγραψα, έτοιμο, δώρο από μένα, Τόνια. Και αφού σχολίασα στην Τόνια Σωτηροπούλου, δεν μπορώ να αφήσω παραπονεμένο τον άντρα της, τον σύζυγό της, τον Κωστή το Μαραβέγια. Με τον οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να γίνουμε φίλοι, αλλά γενικά έχω ένα θέμα, νιώθω κάπως άβολα να προσεγγίζω νέα άτομα. Να τους πω να πάμε για ένα καφέ, να κάνουμε παρέα κτλ. Οπότε ελπίζω να μην τον κρυπάρω και φρικάρω με την προσέγγιση μου. Αλλά θα του γράψω: Κωστή, είσαι πολύ cool κύριος. Θες να παίξουμε τάβλη, σκάκι ή έστω να κάνουμε παρέα. Πολύ απελπισμένη προσέγγιση για νέους φίλους, θεωρείτε. Επόμενος που θα του σχολιάσω τυχερός είναι ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας. Στο Στέφανο θέλω να κάνω μια εξομολόγηση καρδιάς. Τύπησε η καρδιά μου δυνατά. Τα. Όταν σε πρωτοείδα, Στέφανε. Είσαι ο αγαπημένος μου. Ελπίζω να μην το πάρεις σαν φανγκέρλινγκ και να εκτιμήσει ότι εκτιμώ εγώ την εκτίμηση που έχω εκτιμώντας εκτίμηση. Συγγνώμη, αλλά έχει καεί ο εγκεφαλός μου τόση ώρα που ψάχνω Έλληνα celebrity, οπότε καταλαβαίνετε δεν μου είναι πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή να συνομιλώ μαζί σας και να σας μιλάω γιατί έχει καεί. Απλό. Επόμενη είναι η Έλληνα Παπαρίζου, η οποία ανέβασε μια πολύ δροσερή φωτογραφία μέσα από το ντους της και εγώ οφείλω να τη φλερτάρω και να της πω «Μας δρόσισες, Έλενά μου». Και αν μου απαντήσει η Παπαρίζου ή οποιοδήποτε άλλος, εμένα να μου γράψετε, γιατί όλοι θα θεωρούν ότι είμαι ένας πέφτουλας απελπισμένος που κάθεται και σχολιάζει κάτω από προφίλ διασύμων και τους την πέφτει. Βέβαια αυτό ακριβώς κάνω, οπότε καλώς θα το πιστέψουν και καλώς θα το σκεφτούν, για να λέμε και τους τραβού το δίκιο. Επόμενη είναι η Βίκυ Καγιά, η οποία ανέβασε μια πολύ όμορφη και ατμοσφαιρική φωτογραφία και εγώ θα τη σχολιάσω... Αχ, μακάρι να ήμουν ο ελέφαντας. Ωραία.
Επόμενος άτυχος είναι ο Γιάννης Αττοκούμπο, στον οποίο σχολίασα: γεια σου Γιάννη, αν θες να έρθω με ιδιωτικό jet στο Milwaukee για να σε δω να παίζεις, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα έρθω. Ας φοβάμαι τα μικρά αεροπλάνα. Το αξίζεις. Αξίζεις Γιάννη. Γι' αυτό κάλεσέ με στο Milwaukee, πλήρωσέ μου όλα τα έξοδα, γιατί η ισοτιμία ευρώ-δολάριο με σκοτώνει αυτή τη στιγμή. Άρα κάλυψέ μου εσύ Γιάννη, αν μπορείς, όλα τα έξοδα και επιφυλασσόμεθα. Πάμε αν είναι ένα καφέ εδώ στην Αθήνα και κερνάω εγώ τον καφέ. Επόμενος θα είναι ο Παναγιώτης Βασιλάκος, ο πρώτος Έλληνας μπάτσελορ. Έχω προσπαθήσει να σε προστατέψω τον εαυτό σου. Το οποίο να βάγει σε σχέση από το reality. Οπότε θα του πω: ωραίο το γατάκι σου. Ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι ακόμα bachelor. Έτσι εγκυκλοπαιδικά ρωτάω. Είναι μια πληροφορία που θέλω να την ξέρω. Τι να την κάνω? Τίποτα απολύτως. Αλλά πραγματικά άρχισα και στερεύω μετά από τόσα άτομα και τόσα σχόλια. Εμφανίστηκε μπροστά μου και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κάπως νισταγμένος, φορώντας Gucci μπροστά μου στο feed. Οπότε είπα να του σχολιάσω: icon με τα Gucci σου, έλα να ανοίξουμε Χάροντ στην Ελλάδα. Γιατί είναι μία από τις ανησυχίες του Στέφανου Τσιτσιπά, ότι δεν υπάρχει Χάροντ στην Ελλάδα, οπότε μπορώ να τον βοηθήσω. Όχι στο μπάτζετ, ούτε στα ηλεκτρολογικά, σίγουρα όχι στις μονώσεις και στα υδραυλικά. Μπορώ να επιβλέπω. Όσο είναι αυτό στους αγώνες, θα επιβλέπω εγώ τις διαδικασίες και το χτίσιμο του Χάροντ στην Ελλάδα. Είδατε πόσο καλός άνθρωπος είμαι. Το επόμενο άτομο που θα το σχολιάσω στο Instagram, όταν είχα κάνει το βίντεο που έστελναν σε 100 διάσημους μηνύματα, μου είχε απαντήσει. Αυτό το άτομο δεν ήταν άλλος από τον πρωθυπουργό. Το Κυριάκο, τον οποίο είχα ρωτήσει τότε αν δεσμεύεται, αν βγει πρωθυπουργός, αν θα στείλει την Ελένη Φουρέιρα στο Eurovision, και μου είχε πει ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί γι' αυτό. Πράγματι, ακόμα και τώρα, 4 χρόνια που είναι στην εξουσία, δεν έχει στείλει την Ελένη Φουρέιρα στο Eurovision. Άρα, στην τελευταία του φωτογραφία κιόλας, για να το δει σίγουρα, θα του σχολιάσω ωραίο και τον μπασκετάκι. Αλλά κύριε Κυριάκο μου, μου είχατε υποσχεθεί Φουρέιρα στο Eurovision με την Ελλάδα. Και ακόμα να τη δω. Ένα δρυμή κατηγορό στον πρωθυπουργό αυτής της χώρας, γιατί δεν τηρεί τις υποσχέσεις. Βασικά έπρεπε να του σχολιάσω ότι το κοριτσάκι στη φωτογραφία μάλλον το βάζει στο καλάθι και αυτός δεν θα το βάλει το καλάθι, αλλά δεν ήθελα να γίνω προσβλητικός. Ήθελα απλά να εκφράσω ένα παράπονο. Επόμενη είναι η Ρούλα Κορομιλά, στην οποία θέλω να πω αυτό που λέω πάντα, αυτό που αν τη γνώριζα από κοντά θα ήθελα να της το πω κιόλας, άρα ελπίζω να δει αυτό το σχόλιο. Ρούλα, ήσουν, είσαι και θα είσαι η Μαντόνα της Ελλάδος. Δικαιωματικά νομίζω ότι αξίζει αυτός ο τίτλος, γιατί επί δεκαετίες ήταν το νούμερο ένα άτομο σε αυτή τη χώρα. Και μιας και μιλάμε για την απόλυτη διασημότητα σε αυτή τη χώρα, Premium Aloe Vera, βιολογικός χυμός αλόης, για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Στην Άννα Βύση, στην οποία θα εκφράσω ένα παράπονό μου. Μπορεί ότι έχω ζήσει να το έχει πει η Βύση, η Άννα, όχι η Λία, αλλά τώρα τελευταία ζω πολύ περίεργα πράγματα στην προσωπική μου ζωή, τα οποία δεν τα έχεις τραγουδήσει ακόμα, βρε Άννα. Γιατί, Άννα? Γιατί, Άννα, γιατί? Γιατί, δεν άντεξα, μου γύρισε και τάπα. Εδώ η Άντζελα Δημητρίου είναι ανάλαφρη, καλοκαιρινή, υπέροχη, θεά. Και αυτό ακριβώς θα της πω. Επόμενος είναι ο Γιώργος Κάραβας, δεν ξέρω που τονίζεται το επιθετό του, ο οποίος και αυτός έχει κλειστά τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες του. Απαράδεκτο, γιατί εγώ πώς θα του σχολιάσω? Άρα θα του στείλω τη φωτογραφία στα DM και επειδή βαριέμαι να γράφω, θα του στείλω ένα ηχητικό. Να του τα πω έτσι όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, Γιώργο, σου έχω ένα challenge. Θέλω να μου πεις έναν εν ζωή πασίγνωστο ξένο σχεδιαστή. Να, αν δεν με πιστεύετε, τα αποδεικτικά όντως του το στείλα. Να του πω και κάτι συμπληρωματικό. Όχι, ο Πολατόφ δεν μετράει. Ο Πολατόφ ήταν Έλληνας και έχει πεθάνει. Είμαι απέσιος άνθρωπος. Είμαι απέσιος, γιατί όντως του τα στείλα, ρε φίλε, το ανθρώπου. Σκεφτείτε να τα ακούσει. Κρίμα. Επόμενη είναι η Κέτη Γαρμπή, στην οποία θέλω να πω ότι έχω αγοράσει τα κετότζι και τα χρησιμοποιώ κάθε ημέρα προκειμένου να κάνω απόσβεση. Είμαι απέσιος άνθρωπος. Επόμενη είναι η Ντέμι, την οποία θέλω να τη ρωτήσω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν είχα την οικειότητα, εάν έχει κάποια συγγένεια με τον Ντέμι Νικολαίδη. Και ελπίζω να μου απαντήσει, γιατί είναι ένα ερώτημα που με τρώει πάρα πολύ. Επόμενος διάσημος δεν είναι Έλληνας, αλλά είναι επίκαιρος στη ζωή μου. Είναι ο Harry Styles και του σχολίασα κάτι με... Κάποιος μπορεί να το πάρει σαν πολύ επιθετικό, αλλά τι να κάνω, έτσι είμαι, παρορμητικός και καμιά φορά επιθετικός. Οπότε του είπα: Γεια σου Χαρίλαε, θαυμαστικό, για να δείξω την ένταση. Θα έρθω να σε δω στη Βουδαπέστη, θαυμαστικό. Κοίτα να με μπεις, το sign of the times. Sign of
of our times. Πώς λέγεται? It's the sign of the times. Τσαντίζομαι στην πιθανότητα να μην πει τραγούδι που θέλω, αλλά τόση ώρα που σας μιλάω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, θαυμαστικό. Θα τσακωθούμε full. Θαυμαστικό. Τον φοβέρισα, άρα σίγουρα θα το πει. Να περιμένετε το vlog από τον Χαρίλαο Στυλιανό, που θα πάω και θα τραγουδήσουμε μαζί. Θα τον κοιτάξω, θα με κοιτάξει και θα πούμε αυτό το τραγούδι το αγαπημένο μου. Παιδιά, μια ανάσα. Κοντεύουμε στο τέλος. Κοντεύουμε. Επόμενη είναι η Λιάννα Παπαγεωργίου, που όταν είδα αυτή τη φωτογραφία, ένα πράγμα ήθελα να της πω, ότι μοιάζει με Λένα. Και το έκανα. Επόμενη είναι η Άσπα, αγαπημένη μου πλέον, στην οποία με το που την είδα ήθελα να πω θεάρα, queen, slay the house boots down. Και τελευταία και καθόλου καταϊδρωμένη, εγώ είμαι καταϊδρωμένος γιατί έχω εξαντληθεί από αυτό το βίντεο, θα είναι η Αναστασία, η οποία σε αυτή τη φωτογραφία είναι μία μόβ οπτασία και βλέποντάς την θέλω να βγάλω από μέσα μου την Πατρινίλα που με συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου μέχρι σήμερα και θέλω να της πω ότι ποτέ ξανά το μόβ δεν έδειχνε τόσο όμορφο. Είμαι ή δεν είμαι πατρινός πέφτουλας, κάνω ή δεν κάνω περήφανη την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, τέταρτη αν υπολογίσει τον Πειραιά σαν ξεχωριστή πόλη στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, αυτοί ήταν οι 50 άνθρωποι στους οποίους σχολίασα. Ελπίζω να μου απαντήσουν και θα σας δείξω τις απαντήσεις. Θα έρθω λίγο αργότερα για εμένα, σε μερικά δευτερόλεπτα για εσάς και θα σας δείξω τις απαντήσεις. Αν δεν απαντήσει κανένας, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Χάρηκα που σας είδα. Bye. Όχι, θα είναι πολύ σάντα αν δεν μου απαντήσει κανένας. Oh no. Γεια σας, είναι η επόμενη μέρα. Ήρθα εδώ με το πόρισμα, με τα αποτελέσματα, αν μου απάντησαν ή όχι. Τα νέα είναι αποκαρδιωτικά. Βέβαια θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, θα μπορούσε να μην μου έχει απαντήσει κανένας. Τουλάχιστον τώρα μου απάντησαν μερικοί. Κάτι είναι κι αυτό. Αλλά είναι κρίμα να έχω εκφράσει τόσο πολύ τα συναισθήματά μου σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Okay, ποιος θα με κρίνει γι' αυτό που είναι πολλοί άνθρωποι. Και έχω πολλά συναισθήματα και τα μοιράζω, υπάρχει πρόβλημα. Και να τα έχω μοιραστεί όλα αυτά τα συναισθήματα και να μην μου απαντάνε καν. Δηλαδή, δεν. Τέλος πάντων, η πρώτη που μου απάντησε είναι η γλυκιά μου η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στην οποία είπα ότι είναι τούχο του χάντλ και να με παντρευτεί. Και αυτή μου απάντησε, δέχομαι, μου έδωσε και μονόπετρο, να το βάλω εδώ, και περιμένει. Άρα Κωνσταντίνε Βασάλε, back off, Ευρυδίκη will marry me right now. Βέβαια, ο Κωνσταντίνος Βασάλος μου απάντησε και αυτός, που του είπα σε ένα πολύ θέρστη σχόλιο ότι αν πνιγώ στη θάλασσα πίσω του, αν θα μου κάνει CPR, και μου απάντησε ότι χαχα, γέλασε πολύ γιατί είμαι πολύ αστείος. Ναι ρε, ένα βαγωσώστης είμαι. Δεν εκτιμώ το ρε, αλλά εκτιμώ ότι θα με σώσει αν πνιγώ. Ευχαριστώ Κωνσταντίνε και Βασάλε. Το επόμενο δεν ξέρω αν θεωρείται απάντηση. Δεν θεωρείται, γιατί ήταν απλά ένα like. Αλλά η Βίκη Καγιά έκανε like στο σχόλιο μου που της έλεγα ότι αχ μακάρι να ήμουν ο ελέφαντας. Λογικό, τι να απαντήσει, και εγώ δεν θα είχα πολλά να απαντήσω. Επόμενη που μου απάντησε ήταν η Δανάη Μπάρκα, που της είπε ότι είναι ένα λουλούδι και της έστειλα μια μαργαρίτα και αυτή μου απάντησε, ω μα τι είσαι εσύ, και μου έστειλε ένα ζουμπούλι ή άκυνθο. Δεν ξέρω τι λουλούδι είναι αυτό. Ευχαριστώ Δανάη μου, επιφυλάσσομαι να σου στείλω τουλίπα και να το συνεχίσουμε έτσι, να στέλνουμε διαφορετικά λουλούδια ένα στον άλλον. Αν συμφωνείς σε αυτό το σκάκι λουλουδιών, περιμένω την επόμενη σου κίνηση από κάποιο λουλούδι. Το επόμενο άτομο που μου απάντησε είναι η Τόνια Σωτηροπούλου, στην οποία είπα, αχ Θεέ μου, ότι είναι ο σαν αρχαία Ελληνίδα και ότι θέλω την επιστροφή της στο καινούριο James Bond ως Ελληνίδα ιέρια, αρχιέρια, που έκλεψε τη φλόγα και την κυνηγάει ο James και απλά μου έστειλε γελάκι που κλαίει. Εντάξει. Έχουμε άλλα 40 άτομα που δεν απάντησαν τίποτα. Άρα καλό και το γυαλάκι. Και τέλος, ναι τέλος, το τελευταίο άτομο που μου απάντησε, ναι το τελευταίο, ήταν φυσικά η Lady, η Άντζελα Δημητρίου, η Άντζελα μου, στην οποία είπε ότι είναι ανάλαφρη, καλοκαιρινή, θεά, υπέροχη και μου έστειλε πολλά πολλά φιλιά. Και σε σένα, Άντζελα μου, και μου είπε love you. Τι να πω, η σχέση μας με την Άντζελα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Πλέον είμαστε φίλοι. Ευχαριστώ όλους όσους μου απάντησαν. Μου απάντησαν 6 άτομα από τα 50. Δηλαδή, ποσοστό 12%. 12% είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, όπως καταλαβαίνετε. Τίποτα καλό δεν είναι μόνο 12 σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Συγγνώμη, εάν ήμουν πολύ επιθετικός στην προσέγγιση μου και στο φλερτ μου, αγαπητοί διάσημοι. Τι να πω, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, φίλοι μου, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και bye! Oh.
Όχι, όχι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, δεν ξέρω να φλερτάρω. Δεν ξέρω να φλερτάρω, μάλλον δεν το έχω.